Κύριε συνάδελφε, καλωσορίζω το ενδιαφέρον σας και την ερώτηση που υποβάλλατε για το έργο επισκευής και συντήρησης των εγκαταστάσεων του Καφτατζογλίου και όπως γνωρίζετε από την πρώτη στιγμή ήθελα, όπως άλλωστε οφείλω, να βρεθώ στη Βουλή και να απαντήσω όμως σε ένα ταξίδι στο εξωτερικό. Δεν μου το επέτρεψε μια φορά και στη συνέχεια ένα κόλλημα δικό σας δεν μας επέτρεψε να έχουμε συζητήσει το θέμα στη Βουλή νωρίτερα. Όμως βρισκόμαστε σήμερα εδώ για να σας ενημερώσω για το θέμα που αναφέρατε στην ερώτησή σας. Τώρα, βάσει της σύμβασης του έργου Καφτατζόγλιο στάδιο εργασίας επισκευής και συντήρησης εγκαταστάσεων, εκτελέστηκαν και ολοκληρώθηκαν οι εργασίες αποκατάστασης του στίβου του βοηθητικού γηπέδου του Καφτατζογλίου με επίστρωση νέου ελαστικού τάπητα, αντικατάσταση του υφιστάμενου χλωοτάπητα του κεντρικού γηπέδου, με προκατασκευασμένο χλωοτάπητα, αντικατάσταση του υφιστάμενου χλωοτάπητα του βοηθητικού γηπέδου με προκατασκευασμένο υλικό. Τώρα, η σύμβαση του έργου. Εθνικό Καφτατζόγλιο στάδιο αντικατάστασης του ελαστικού τάπητα του στίβου Δήμου Θεσσαλονίκης, νομός Θεσσαλονίκης. Αντικείμενο της οποίας είναι η αντικατάσταση του ταρτάν του στίβου του κεντρικού γηπέδου, η αντικατάσταση των βατήρων και η προμήθεια νέων διαχωριστικών κρασπέδων ξεκίνησε και εκτελείται κανονικά σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχω από τις τεχνικές μας υπηρεσίες. Πράγματι, η ανάδοχος εταιρεία εκτέλεσε τις εργασίες σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα μετά την ολοκλήρωση κατασκευής της ασφαλιστικής στρώσης κυκλοφορίας απαιτούνταν ένας μήνας για την ξύραση αυτής, ενώ βάσει χρονοδιαγράμματος προβλέπεται ότι για την επίστρωση του νέου ελαστικού σε θετικού τάπητα απαιτούνται μόλις 2 μήνες. Ωστόσο, η ανάδοχος εταιρεία, που είναι υπεύθυνη για την επίστρωση και την εγκατάσταση του ελαστικού, ζήτησε κατόπιν αιτήματός της, της προμηθεύτριας εταιρείας και της εταιρείας τοποθέτησης παράταση στις εργασίες, καθώς θεώρησε ότι είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την ομαλή εφαρμογή των υλικών του συστήματος, πάνω στο οποίο γίνεται η κατασκευή, και απαιτείται να υπάρχει ατμοσφαιρική υγρασία κάτω του 60% για όλη τη διάρκεια της ημέρας, ώστε να μπορούν τελικά να ομογενοποιηθούν, να σταθεροποιηθούν και να αποκτήσουν τις φυλλογικές αντοχές. Συνεπώς, η εύλογη καθυστέρηση στην ολοκλήρωση του έργου δεν οφείλεται σε επιτηδευμένη παραμέληση από την ανάδοχη εταιρεία, προκειμένου να επιτευχθεί η ορθή εκτέλεση και η ποιότητα των εργασιών, ώστε να γίνει ασφαλής χρήση του ταρτάν από τους αθλητές μας, οι εργασίες επίστρωσης θα ολοκληρωθούν όταν οι καιρικές συνθήκες θα είναι κατάλληλες σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των ειδικών για τις εργασίες αυτές. Σχετικά με τη χωρητικότητα του κλειστού προπονητηρίου που αναφερθήκατε νωρίτερα, του Καφτατζογλίου σταδίου, όπως υφίσταται αυτό σήμερα, εξαρτάται από την εκάστοτε διαμόρφωση του χώρου για τις ανάγκες των αθλημάτων που στεγάζει. Η διαχείριση και η λειτουργία, κύριε συνάδελφε, είναι στην αρμοδιότητα της διοίκησης, την οποία και εμπιστεύομαι και στηρίζω και συνεργάζονται άψογα με τα τοπικά σωματεία, αθλητικά σωματεία. Σε ό,τι αφορά το θέμα της παλαιότητας των αθλητικών οργάνων που αναφερθήκατε, η κατάσταση των οποίων είναι επίσης πεδίο αρμοδιότητας της Επιτροπής Διοίκησης, επιδιώκεται σύναψη προγραμματικής σύμβασης με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την προμήθεια νέων οργάνων. Αναγνωρίζουμε και με αυτό ολοκληρώνω, κυρία Πρόεδρε, ότι η κατάσταση που επικρατεί αυτή τη στιγμή στο Εθνικό Καφτατζόγλιο Στάδιο είναι κρίσιμη και πολλοί αθλητές μας αγωνιούν για την εκπόνηση και ολοκλήρωση των εργασιών, προκειμένου να μπορούν να προπονούνται σε ομαλές συνθήκες εντός σύγχρονων εγκαταστάσεων. Δυστυχώς αυτή η κατάσταση δεν είναι πρωτόγνωρη όμως. Είναι χρόνια και η προηγούμενη κυβέρνηση έχει σοβαρότητες ευθύνες καθώς είχε αναγνωρίσει τα προβλήματα, αλλά δεν τα έχει αντιμετωπίσει υπεύθυνα παρά έμεινε σε εξαγγελίες. Στο μέτρο που μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση, κινούμαστε αποφασιστικά και σας διαβεβαιώ γι' αυτό, για να διευκολύνουμε και να διορθώσουμε τα σημερινά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε. Εκτός της τακτικής επιχορήγησης που θα λάβει το Καφτατζόγλιο προϋπολογισμού 650.000 ευρώ, κατανοώντας την κρισιμότητα της κατάστασης προλίγων ημερών, εγκρίναμε έκτακτη επιχορήγηση ύψους 65.000 ευρώ για την κάλυψη της έκτακτης, μάλλον, δαπάνες, για την κάλυψη των εκτάκτων δαπανών του αθλητικού οργανισμού.